Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ ευίωνα για το 2017. Τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ ευίωνα για το 2017. Όταν μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων πιστεύει τον κύριο Αρτέμι ως ώρα, βεβαίως το επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά χαμήλωσε ακόμη περισσότερο, όπως και ο πύχης των προσδοκιών μας δυστυχώς. Μεταρρυθμίσεις υποτίθεται ότι γίνονται. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρξουν μέτρα μετά το 2018, τι ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θυμίζει το κουτί της Πανδώρας όλη αυτή η κατάσταση, με την κυβέρνηση να εμένει ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εμένει ότι αν δεν είναι βιώσιμο το χρέος δεν μπορεί να παραμείνει, με τον Σόιμπλε να κάνει τις γνωστές δηλώσεις. Τελικά παίζουμε την κολοκυθιά. Τι γίνεται, κύριε Θεοχάρη, εσείς με την ανεξάρτητη ματιά σας πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Νομίζω ότι είναι φανερή η έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης αυτής. Αν θέλετε, αυτό που ήλπιζε και περίμενε είναι ότι θα μαλακώσουν οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα η γερμανική πλευρά τις απαιτήσεις που έχουν, με την έννοια να μας βοηθήσουν χωρίς να κάνουμε απαραίτητα όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε υπογράψει, να μας βοηθήσουν να βγούμε στις αγορές και με αυτόν τον τρόπο να σιγουρέψουν ότι δεν θα χρειαστούν οι ίδιοι να βάλουν χρήματα για ένα τέταρτο μνημόνιο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένας λαθασμένος υπολογισμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι Γερμανοί ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, είναι και οι Ολλανδοί, είναι και οι Φιλανδοί, είναι και άλλες χώρες που, εν πάση περιπτώσει, συντάσσονται με αυτή την λογική. Θεωρούν ότι ό,τι έχει συμφωνηθεί πρέπει να γίνει, και ιδιαίτερα το δυσκολότερο που κάθε κυβέρνηση έχει να κάνει είναι, μόλις δει κάποια ενδεχομένως ελλείμματα, να πρέπει να πάρει νέα μέτρα. Έτσι νομίζω. Ουσιαστικά, μετά και τις τελευταίες προειδοποιήσεις του κυρίου Σόιμπλε ότι υπάρχει δυνατότητα να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε αυτή την περίπτωση θα έρθετε να διαπραγματευτείτε απευθείας με εμάς και θα είναι τα μέτρα πιο σκληρά, διότι θα πρέπει, αν θέλετε, επειδή φεύγοντας το ΔΕΛΤΑ θα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο υλοποίησης, εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ρίσκο θα απαιτήσουμε ακόμα περισσότερα μέτρα. Είναι προφανές ότι εδώ είναι ένας εκβιασμός. Και η κυβέρνηση έχει πέσει ακριβώς αυτή την παγίδα. Άρα την βλέπω όλο και περισσότερο πρόθυμη να αποδεχτεί το πολύ πικρό αυτό ποτήρι, δηλαδή να πάρει αυτά τα δύσκολα μέτρα. Πώς βλέπετε την επανένωση του κυρίου Παπανδρέου με το ΠΑΣΟΚ και αυτά που είπε ο κύριος Βενιζέλος, κύριε Χάρη Θεοχάρη? Να πούμε σε όλους ότι είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Σας είπαμε και λίγο πριν ότι θα βγει στον αέρα. Θέλουμε την τοποθέτησή σας. Νομίζω ότι όσον αφορά την ίδια την οικογένεια του ΠΑΣΟΚ, προφανώς είναι θετικό να σταματήσει αυτή η διάσπαση. Αυτή η διάσπαση όμως δεν έχει, μάλλον η επανένωση δεν έχει κανένα νόημα εκτός από την ίδια αυτή την οικογένεια του ΠΑΣΟΚ. Τα ζητήματα της χώρας είναι πολύ συγκεκριμένα, τα προβλήματα είναι τεράστια. Έχουμε ένα μνημόνιο το οποίο δεν βγαίνει. Έχουμε ένα κέντρο το οποίο, κατά την άποψή μου, χρειάζεται. Είναι απαραίτητο για να μπορέσει το πολιτικό παιχνίδι, δεδομένου ότι δεν είμαστε πια στις εποχές των κυβερνήσεων αυτοδυναμίας. Και χρειάζεται όμως με όρους ανανέωσης, με όρους ρήξης με το παρελθόν, με όρους αλλαγής σελίδας για τη χώρα. Αυτό δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε απλώς τη συνένωση των πάσεων προσώπων. Είδαμε χθες να μαζεύονται τα πρόσωπα του παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό για κάποιους μπορεί να είναι θετικό, αλλά για τη χώρα νομίζω δεν δίνει καμία αξιόπιστη λύση. Και όταν περάσει αυτή η αρχική εφορία, αυτό που θα μείνει το τι είπε ο κ. Βενιζέλος, το τι θα πει ο κ. Παπανδρέου, τι θα πει η κυρία Γεννηματά, και συνεπώς μια γενικότερη φαγωμάρα η οποία δεν βοηθάει σε τίποτα. Σας βλέπουμε καθημερινά τι γράφετε, κύριε Χάρη Θεοχάρη. Σας ευχαριστώ. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει? Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κανένας? Γιατί δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή στην επόμενη μέρα? Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό, ένα πολιτικό προσωπικό, ένα πολιτικό κατεστημένο, αν θέλετε, συγγνώμη, το οποίο έχει συνηθίσει να κάνει κουμάντο και να κάνει micromanagement, όπως χρησιμοποιούμε τη συχνά την αγγλοσαξονική έκφραση,
στην οικονομία, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, με σκοπό να παρασιτεί εις βάρος της χώρας μας. Εφόσον αυτό δεν πάει στην άκρη, εφόσον δεν βρεθεί ένας πρωθυπουργός ο οποίος θα μειώσει τις ίδιες τις δικές του εξουσίες, ένα κυβερνών κόμμα, το οποίο θα μειώσει τις δικές του εξουσίες, παράδειγμα να διορίζει αποτυχώντες βουλευτές οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν σε διάφορες θέσεις στο δημόσιο, από διοικητές νοσοκομείων μέχρι λιμάνια, αεροδρόμια ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον δεν σταματήσουν αυτά, δεν μπουν επιτέλους κάποιες θεσμικές δικλείδες ασφαλείας, όπως υπάρχουν στο Σύνταγμα, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών, και εφόσον δεν τα βάλουμε, γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, το θεσμικό κομμάτι, το γενικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και η πραγματική πολιτική, αυτή που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Εφόσον λοιπόν δεν τα βάλουμε με τα διάφορα συμφέροντα, μικρά και μεγάλα, δεν είναι μόνο έτσι, αυτές οι γνωστές πέντε οικογένειες που συνήθως θέλουμε να λέμε, αλλά είναι και τα μικρά, τα μεσαία συμφέροντα, τα οποία δεν αφήνουν τον εξυγχρονισμό, δεν αφήνουν το άνοιγμα των αγορών, δεν αφήνουν όλα αυτά τα πράγματα να συμβούν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρεθεί κάποιος με το ανάστημα, με τέτοιο ανάστημα, ώστε να τα βάλει και με τους ξένους. Ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας τότε με τον κύριο Βαρουφάκη προσπάθησαν να τα βάλουν με τους ξένους χωρίς να έχουν ουσιαστικά ανδρωθεί, χωρίς να τα έχουν βάλει πρώτα και να έχουν βάλει, να έχουν δώσει δείγματα γραφής μέσα στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό τους λάθος. Μόνο κάποιος ο οποίος βάλει τάξη στα συνδικάτα, στο δημόσιο, στην ιδιωτική οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, για να σταματήσουν όλες αυτές τις σπατάλες, για να σταματήσουν αυτά τα πράγματα και να βάλει την οικονομία και τη χώρα σε ράγες, και τότε θα έχει τη δύναμη να πάει έξω και να πει: κοιτάξτε, εγώ δεν χαμπαριάζω από συμφέροντα, δεν πρόκειται να αποδεχτώ πια να μου λέτε τι να κάνω. Η στήριξη χρειάζεται, αλλά η στήριξη χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι 5-10 αναγκαίες αλλαγές στη χώρα. Είναι ρεαλιστικό όμως να περιμένουμε, όπως είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή και με αυτά τα δεδομένα? Όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ συνένεσης στο να υπάρξει έστω μια σύντομη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια οικουμενική, μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας, όπως θέλετε πέστε τη, που θα μπορούσε να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις και να έχει και την νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί από θέσεως ισχύως. Και από την άλλη πλευρά, στο χώρο της κεντροαριστεράς, από τον οποίο προέρχεστε, βλέπουμε το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ να ισχυροποιείται έστω σε επίπεδο προσώπων, το ΔΕ ΠΟΤΑΜΗ να φιλορροεί, γιατί και στελέχη του προσχωρούν πλέον, ακόμη και ο βουλευτής του από την μειονότητα της Θράκης, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Βλέπουμε ότι και στο χώρο αυτό υπάρχει κινητικότητα. Εσάς το δικό σας προσωπικό βήμα το επόμενο ποιο θα είναι? Σκέφτεστε κάτι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, δεν είναι όριμες οι συνθήκες για να μπορέσει να γίνει αυτό που πραγματικά χρειάζεται η χώρα. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Δυστυχώς, ό,τι προσφέρεται στον ελληνικό λαό είναι μόνο διαφορετικά ισοδύναμα. Αν θα πάρουμε τα χρήματα δηλαδή από τη δεξιά ή από την αριστερή τσέπη. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να γίνουν βαθιές τομές, ρήξεις, όχι ούτε καν απλές μεταρρυθμίσεις. Και αυτό ακόμα δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Νομίζω όμως ότι ρημάζει όλο και περισσότερο σε μια μερίδα της κοινή νόμης και των πολιτών. Έχω την αίσθηση ότι θα φτιαχτούν οι συνθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα μπορέσουν να υπάρξουν οι παίκτες οι οποίοι θα σπρώξουν και τους υπόλοιπους προς την αναγκαία ανανέωση. Όμως δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ακόμη εκεί. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περιμένω, δεν θέλω να κάνω κινήσεις βιαστικές. Θα περιμένω να δω πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες και είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω ως στρατιώτης οποιαδήποτε προσπάθεια πραγματικά θέλει να φέρει ρήξεις και ανατροπές. Αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να βάλω την υπογραφή μου σε κάποιο συνέχιση πολιτικών μνημονιακών ή συμφωνιών, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν βγαίνουν. Νομίζω είναι φανερό σε όλους ότι η χώρα μας δεν βγαίνει αν δεν κάνουμε ριζικές αλλαγές, αν δεν δούμε ξανά τα πρωτογενή πλεονάσματα, αν δεν δούμε πώς πάνε χρήματα σε επενδύσεις, αν δεν δούμε πώς επιτέλους θα έρθουν οι δουλειές και αν δεν δούμε πώς θα σταματήσει όλη αυτή η σπατάλη και η διαφθορά, η οποία ξεκινάει από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό. Στον αέρα της Νέας Υόρκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Καλή χρονιά και καλή εβδομάδα, κύριε Θεοχάρη.
Καλή χρονιά σε όλη την Ομογένεια. Να είστε καλά.